Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι. Είναι ο Μπονίτο, ο οποίος ήταν ο παίχτης μας στην κάτω αριστερή πλευρά του χάρτη μαζί με τον Ray Rice, ο οποίος είναι πιστεράν. Και έχουμε τον Great Mista, ο οποίος είναι πρώτος μαζί με τον Great Andy, ο οποίος επίσης είναι τεράν. Πραγματικά αναρωτιέμαι τι μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, μιας και ουσιαστικά. Okay. Λέω και εγώ τελείωσε το παιχνίδι, πάτησα κάτι λάθος. Okay, μόλις τρολαρίστηκα μόνος μου. Τέλος πάντων. Είναι αρκετά ενδιαφέρον χάρτης, γιατί ουσιαστικά ενώ υπάρχει όλο αυτός ο χώρος, τέλος πάντων, να περάσετε γύρω-γύρω για να φτάσετε μέσα στο natural του αντιπάλου σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να πάρετε natural στις συγκεκριμένες θέσεις. Είναι επίσης close by air, που σημαίνει ότι, εντάξει, σε περίπτωση που έχεις vision εδώ πέρα, μπορείς απλά να κάνεις φρικτά πράγματα ακόμα και με το blink, ας πούμε, χωρίς να χρειάζεται καν να βγάλεις medivax. Άμα έχεις καταφέρει να βγάλεις στο κέρδος με blink ή medivax ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, εντελώς διαφορετικό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Great Mista αποφασίζει να μην πάει για να σκανάρει. Αποφασίζει, τέλος πάντων, να καθίσει εδώ πέρα, να μην κάνει κάτι μέχρι να δει το SCV του Ray Rice, το οποίο μόλις πέρασε από εδώ. Φαντάζομαι το είδε στο vision του και μόλις αφήνει το Zelnaga Watchtower, τέλος πάντων, για να πάει να σκαουτάρει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και ουσιαστικά αυτό του κόστησε μερικά δευτερόλεπτα, αλλά τι είναι μερικά δευτερόλεπτα, τέλος πάντων, στο να πάρεις σωστό intel για να κινηθείς, τέλος πάντων, προς τον αντιπάλο σου. Βλέπουμε εδώ πέρα και οι δύο παίκτες μας αποφασίσουν να κάνουν wall off, το οποίο είναι αρκετά defensive, τέλος πάντων, σαν mindset, που σημαίνει ότι εντάξει, μπορείς προφανώς, τέλος πάντων, να κλείσεις ή εδώ πέρα, ή τέλος πάντων, μπορεί να έχεις μονάδες εδώ πέρα, ή τέλος πάντων, κάπως ώστε να κάνεις άμυνα. Παρ' όλα αυτά, το να κλείσεις ή τουλάχιστον να κάνεις πιο narrow το choke point είναι. Εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να θέλω να κάνω κάποια στρατηγική την οποία απλά δεν έχω ψηλιαστεί ακόμη μια στιγμή να δω τα γκάζια. Οκ, okay, ένα από εδώ και ένα από εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να φιντάρει κάποιος παίξει τον άλλον σε αυτό το μέρος του παιχνιδιού. Μπορείτε να, για όσους από εσάς δεν ξέρετε τι είναι το 2v2, το φιντάρισμα, τέλος πάντων, μπορείτε να ταΐσετε τον συμπαίκτη σας με minerals ή gas μετά το 5 λεπτό. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Great Andy τώρα παίρνει το πρώτο του γκάζι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ήδη δύο barracks έξω, ενώ βλέπουμε ο Great Mista εδώ πέρα τώρα παίρνει το Cybernetics Core και δεύτερο Assimulator, που σημαίνει ότι είναι περίεργο. Πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει, μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι ο Ray Rice αυτή τη στιγμή έχει. Δεν ήθελε να κάνει τελικά το wall off, ήθελε να κάνει narrow το choke point. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως να νιώθει πιο άνετα έτσι, ίσως. Όχι, είναι wall off. Απλά είναι σε πολύ περίεργο σημείο, τέλος πάντων. Υπάρχει εδώ πέρα ένα κούτελο, τέλος πάντων, το οποίο μπορεί να σταθεί κάποιο unit, τέλος πάντων, για να δείτε ότι παίζει. Ενώ βλέπουμε από την πλευρά του Μονίτο και αυτός πηγαίνει. Okay, και reactor και τέκλα. Βλέπουμε εδώ πέρα το concussive cells το οποίο βγαίνει. Πολύ σωστά ο Great Andy στείνει εδώ πέρα ένα bunker, ίσα ίσα για σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο early aggression ή κάποιο scouting SCV το οποίο μόλις πέρασε. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν two gates και γίνεται chrono boost το Warp Gate Technology. Για κάποιο λόγο το νερό σήμερα έχει υπερβολικά γάμα τη γεύση, δεν ξέρω γιατί. Αναρωτιέμαι τι θα θέλουν να κάνουν οι παίχτες μας εδώ πέρα. Βλέπουμε το factory μετά από δύο barracks. Ίσως το close position στο λεσμάνο τους αναγκάζει να βγάλουν όσες περισσότερες μονάδες, τέλος πάντων, bioball γίνεται early in the game, τέλος πάντων, για να κάνουν defend κάποιο περίεργο push. Ίσως και γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα αυτό το bunker. Και δυστυχώς το wall of αυτό, τέλος πάντων, επέτρεψε στους στον Great Andy συγκεκριμένα, τέλος πάντων, να δει το τι γίνεται. Και ουσιαστικά, τέλος πάντων, έχει σκανάρει τους παίκτες μας, ξέρουν ότι πάνε και αναρωτιέμαι ποια θα είναι η απάντηση. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα sentry, υπάρχουν αρκετοί marines. Και βλέπουμε ένα robotics facility. Και κρονοπουστάρι, έναν immortal. Αρκετά καλή επιλογή. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετοί marines, υπάρχουν κάποιοι marauders. Αλλά θεωρώ ότι ακόμα και μερικά SCVs, μάλιστα. Η ανθρώπινη ασπίδα, η SCV-κη ασπίδα, τέλος πάντων. Κινούνται προς την άλλη πλευρά του χάρτη. Αναρωτιέμαι ποιο είναι αυτή τη στιγμή το army size. Βλέπουμε ότι το πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή. Οκ. Okay.
Ήταν κάποιο μπάνκερα αυτό, ήταν κάτι το οποίο δεν πήρα χαμπάρι τέλο πάντων. Έρχονται εσύ μπροστά. Προσπαθούν να στήσουν πάλι το μπάνκερ. Μπάνκερ on bunker action εδώ πέρα. Και άλλο ένα μπάνκερ και ένα Immortal. Και προσπαθούν να αποφασίσουν τέλο πάντων οι παίχτε μα πώ θέλουν να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε ότι το food και για του παίχτε μα και για του τέσσερι τέλο πάντων είναι σχεδόν ίδιο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι μπορεί να σνάιπάρει ο Great Mista εκείνο το SCV. Παρ' όλα αυτά πεθαίνει ένας στόκερ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αποφασίζει να γίνεται το engage. Ο Immortal εδώ πέρα καλά κάθεται τέλος πάντων. Δεν έχει φάει ιδιαίτερη ζημιά. Προσπαθεί να σνάιπάρει ό,τι μπορεί. Εκείνο το SCV το οποίο υπήρχε για ανθρώπινη ασπίδα, φαντάζομαι ότι έβγαλε τα λεφτά του. Τελείωσε τον bunker που σημαίνει ότι μπορούν να φορτωθούν εκεί πέρα μονάδες. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει SCV για να το κάνει repair. Σημαίνει ότι τώρα θα πεθάνει. Είτε από φωτιά είτε από. Τις βολές εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει seed tank στο high ground εδώ πέρα από το Great Anti, που σημαίνει ότι αυτές οι μονάδες καλό θα είναι να γυρίσουν σπίτι τους. Και ο Great Anti μαζί με τον Mista δεν αφήνουν τους αντιπάλους τους να πάρουν ανάσα. Κατευθείαν για το counter attack, οι μονάδες εδώ πέρα προσπαθούν να γίνουν όσο καλύτερα micro από τον πόνιτο μπορεί να γίνει τέλος πάντων. Πέφτει και ένα force field. Και νιώθω σαν να βλέπω παλιά καλή ταινία τέλος πάντων του Benny Hill που τριγυρνάνε γύρω γύρω από το χάσμα. Για να δούμε, το counter attack έρχεται. Για να δούμε τι θα απαντήσουν οι παίκτες μας. Ο Ray Rice ρίχνει εδώ πέρα ένα μπάνκερ. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να το στείνει στη συγκεκριμένη θέση, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζεται να κάνει expand προς την άλλη. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολύ σωστά έρχεται ένας observer, βλέπει το μέγεθος στρατού. Και θα αποφασίσουν τέλος πάντων οι παίκτες μας σε περίπτωση που θέλουν να κινηθούν ή όχι, ή σε περίπτωση που θέλουν να μαζέψουν περισσότερο στρατό συγκεκριμένο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Great Mista πηγαίνει για κολόσους. Ενώ Stemback βλέπουμε εδώ πέρα ότι Starport από τον κοκκινό συνομπορνή, το αν θυμάμαι καλά, ναι. Και φαντάζομαι ότι τα Medivacs είναι on their way. Και το Scouting, όχι φαντάζομαι δεν είναι Scouting, ωραία. Απλά θα αλλάξουν τη θέση τους εδώ πέρα με το Reactor για να γίνει τέλος πάντων εκείνο το Mass Medic Production. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτή τη φορά ο Antisocial άρχισε να βγάλει πάρα πολύ τα upgrades για τους Marine και τους Marauder. Ούτε Combat Shield, το οποίο τώρα γίνεται research, ούτε Steamback. Και είμαστε το 10 λεπτό ήδη, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή είναι καλή επιλογή. Παρ' όλα αυτά, πολύ σωστά παίρνουν expansion. Εδώ πέρα οι παίχτες μας βλέπουμε ότι ο Ray Rice τώρα χτίζει το expansion του. Και βλέπουμε εδώ πέρα το leapfrogging από τον Great Anti. Αυτή τη φορά συμπεριφέρεται με, τέλος πάντων, τουλάχιστον σε αυτή τη πλευρά του, σε αυτή τη μεριά του χάρτη τέλος πάντων και σε αυτό το παιχνίδι, με λίγο πιο σύνεση τέλος πάντων με τα Seed Tanks. Αν και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε τουλάχιστον κατά το πρώτο μισό αρκετά καλό spread. Ωραία. Αυτό το σκάν είναι ψηλό. Τέλος πάντων, δεν έβγαλε τα λεφτά του πιστεύω. Και λέμε εδώ πέρα ότι ο Great Anti αποφασίζει να στήσει ένα μπάνκερ. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο είδους BM τέλος πάντων γιατί το κάνει για αντίπαλοι. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει ήδη ένα κολόσους το οποίο περπατάει λαγουδίσια τέλος πάντων προς τη μέση του χάρτη. Ενώ ο Ray Rice upgrade εδώ πέρα βγάζουν όσο περισσότερο στρατό γίνεται. Βλέπουμε το Thermal Lance για τον πρώτο παίκτη μας. Βλέπουμε. Οπα. Πάρα λίγο να δούμε τέλος πάντων, δεν το είδαμε. Έναν observer να γίνεται, να πεθαίνει τέλος πάντων από turrets. Ο Great Anti παίρνει και αυτό στο expansion του. Το άρχισε αρκετά. Το Siege Tank Tech τελειώνει τώρα για τον Ray Rice. Ο οποίος αυτή τη στιγμή νομίζω έχει βγάλει μόνο ένα Siege Tank, αν θυμάμαι καλά. Unit Stab, να μας πει. Υπάρχουν δύο Siege Tank αυτή τη στιγμή, yes. Και βλέπουμε δύο Medivacs τα οποία είναι γεμάτα. Τρία Medivacs τα οποία είναι γεμάτα. Είναι μια πολύ καλή λογική από τη στιγμή που δεν φοβάσαι ότι ο αντίπαλος σου θα μπορεί να σπάσει τις γραμμές σου, να πας για το distance, το close by air. Βέβαια τα Medivacs φεύγουνε. Φεύγουνε προς τα άλλου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως φοβάται ότι θα υπάρχει εδώ πέρα κάποιο είδους missile turret. Ναι. Και πολύ καλά κάνουν και θα κάνουν τον κύκλο να έρθουν από εδώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ήδη ο Great Mista έχει φροντίσει να υπάρχει ένα pylon. Και βλέπουμε ένα όχι ιδιαίτερα hidden expand τέλος πάντων από τον Bonito, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις δυνάμεις του Great Anti και του Mista. Αναρωτιέμαι οι παίκτες μας τέλος πάντων τι προσπαθούν να κάνουν. Αν θέλουν να αλλάξουν τέλος πάντων σε macro mode. Αυτή τη στιγμή προπορεύεται σε food ο Mista. Με δεύτερο τον Antisocial και
Οι δύο αντίπαλοι παίχτες, ο Μπονίτο και ο Ρέι Ράις, ουσιαστικά είναι λίγο πιο πίσω. Και το κλασικό scouting barracks, το οποίο το μόνο που θα βρει είναι κλειστές πόρτες και αδιέξοδα εδώ πέρα που πάει. Αναρωτιέμαι, βλέπω εδώ πέρα ότι τα medivacs επιτέλους φτάσανε. Φαντάζομαι ότι ο πιλότος ήταν λίγο μεθυσμένος, πήγε εντελώς από άλλη πλευρά. Και όντως πάλι τους πηγαίνει προς περί κατεύθυνση, τους πάει στο natural. Όχι, εντάξει, έστριψε. Το πέρασε το αλκοτέστ. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα κολόσος. Δεν ξέρω αν θα κατέβουν κατευθείαν οι Μαρίνς και οι Μωρόντερς επάνω του. Όχι, εντάξει, πέφτει το προξπάιλον. Και το κολόσο έρχεται εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι θα προλάβει να φύγει. Δεν προλαβεί να κάνει και το damage κιόλας. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν αρτώσεις πάιλονς, που σημαίνει ότι δυστυχώς αυτή η επίθεση δεν θα καταφέρει κάτι ιδιαίτερο. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι Marines μαζί με τους Marauders εδώ πέρα δεν αφήνουν κολοπιθρόξυλο. Και αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή, τέλος πάντων, να είσαι ο Great Anti και ο Μίστα. Νερό. Ο Great Anti από την άλλη αποφασίζει να πάρει και εκείνο σε ένα expand. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα μικρό κυνηγητό μεταξύ Great Mista και. Νομίζω ήταν ένα medivac, αν δεν με απατάει τέλος πάντων το vision που είχα δει πριν. Και το containment εδώ πέρα καλά κρατεί. Αναρωτιέμαι γιατί δεν αποφασίζουν να κινηθούν λίγο πιο μπροστά. Υπάρχουν κάποια Phoenix, μια πολύ καλή επιλογή γιατί μπορείς να σηκώσεις τα tanks ενώ είναι sieged. Και βλέπουμε εδώ πέρα το Colossus σνάιπάρει από τη μία πλευρά του χάρτη στην άλλη. Ό,τι μπορεί. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ray Rice. Εντάξει, είδε ό,τι μπορούσε να δει και γυρνάει πίσω στη βάση εκείνο τον Barrax. Τουλάχιστον είναι τον Barrax το οποίο επέζησε. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν είναι ακριβώς σίγουρο ότι θέλουν να κάνουν οι παίχτες μας, ώστε θα μπορούσε να γίνει κάποιο είδους επίθεση τέλος πάντων. Βλέπουμε upgrades για τον. Ναι, έχω χρωματοψία, τον Great Anti. Όπως και επίσης και για τον Mista. Ενώ βλέπουμε Cloaked Banshees από τον Ray Rice και. Viking, πολύ καλή κίνηση τέλος πάντων για, για τα Colossus του Ray Rice αυτή του. Συγγνώμη, κόλλησα. Μόλις ήταν SCV να κάνει ρηπέρα ένα Colossus, βλέπουμε εδώ πέρα ότι γίνεται λίγο micro εδώ πέρα για να θα σωθεί αυτό το Colossus με 4 hit points και ξαναπάει για να πεθάνει. Όχι, επέζησε. Και ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτό το Barrax Ray Rice για να χρησιμοποιήσει τα Siege Tanks του. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαντάζομαι, αυτό τέλος πάντων ακριβώς είναι το range 9 του Thermal Lance. Και πραγματικά ένα SCV διορθώνει ένα Colossus. Δηλαδή, τα πράγματα πάνε στο διάολο. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ έναν χειρότερο κόσμο να ζεις. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι η πίστα έχει αρχίσει να παίρνεται από όλες τις πλευρές, από το Mista και τον Antisocial. Εντάξει, αυτό κι αν είναι map control, ξέρουν ότι οι αντίπαλοι τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι πέρα από hidden expand, να πετάξουν το command center τους. Και ουσιαστικά λένε, ελάτε, εμείς είμαστε εδώ πέρα, σας περιμένουμε. Αν πάμε λίγο στα APM, βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Ray Rice έχει, εντάξει, μερικά να μας δώσει και εμάς. Αν πάμε στο Units Lost Tab, βλέπουμε ότι οι παίχτες μας, ο Ray Rice και ο Bonito, έχουν χάσει περισσότερες μονάδες. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν χρειάζονταν το Tab για να το μάθω αυτό. Από όλα αυτά η διαφορά αυτή, δηλαδή το να έχει χάσει 2.000 minerals σε σχέση με τα περίπου 7.000 τα οποία έχουν χάσει, πολλά περισσότερα. Πήγε να γίνει κάποιο drop το οποίο απέτυχε παταγωδός. Πραγματικά είναι μια πολύ πολύ άσχημη κατάσταση. Είμαστε ήδη στα 19 λεπτά. Αυτό το containment δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει. Δηλαδή πραγματικά Siege Tanks, Immortal και Colossus. Δηλαδή το βράδυ πραγματικά μετά από όταν σταμάτησε το cast θα έχω εφιάλτες. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα Phoenix του Great Mista πήγαν εδώ πέρα, κάνουν λίγο χαράς. Δεν βλέπω κάποιο missile turret ή απλά είμαι τυφλός. Και βλέπω πάρα πολλά SCVs τα οποία προσπαθούν να κάνουν τέλος πάντων οτιδήποτε για να βοηθήσουν την οικονομία τέλος πάντων αυτών των παιχτών για να επιζήσουν. Βλέπουμε και άλλα cloak bunches τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά δηλαδή με τόσα missile turrets εδώ πέρα και εντάξει, με την δυνατότητα ότι μπορεί απλά ο αντίπαλος να έρθει και να σκοτώσει είναι πολύ πολύ άσχημα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Μπονίτο κατά πάσα πιθανότητα θα το χάσει. Αυτή είναι η ερώτηση. Έχει κάνει αρκετή ζημιά αυτό το Planetary Fortress εδώ πέρα στους Zealot και στους Stalkers. Που δεν χρειαζόταν γιατί ουσιαστικά τα Colossus κάνουν outrange στο Planetary Fortress οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Ακόμα και τις Κυριακές.
Και είναι κάτι το οποίο δεν βοήθησε ιδιαίτερα τις μονάδες του Great Mista, οι οποίες πεθάνε στο βωμό της επίθεσης αυτής. Ο Ray Rice εδώ πέρα έχει αρχίσει να κάνει leapfrogging προς τα μπροστά. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αρκετές μονάδες εδώ πέρα, μιας ουσιαστικά τα Siege Tank βρίσκονται πίσω από τα Bunker και τους Marines. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που αποφασίσει αυτός ο στρατός να κινηθεί, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ άσχημα. Κάποιος ήταν σε Blind Block για λίγο, δεν έχει καμία σημασία. Και πραγματικά το Unit Composition είναι λίγο περίεργο. Όταν υπάρχουν τρεις Terran, πλάγα κάνεις. Okay, θα δούμε Carriers. Υπάρχει Cap Carrier. Πρέπει να το δω αυτό, οπωσδήποτε. Πρέπει να υπάρχει κάπου ένα Carrier. Okay, πάμε στο Army, στο Unit Sub. Κι όμως δεν υπάρχει ακόμα. Είναι η ιδέα μου. Βέβαια, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Great Mista βρίσκεται, έχει 200 αρίσεις ουσιαστικά και απλά θα μπορούσε να πάει για να τελειώσει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, προχτές ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά έχουν ανακάμψει και οι παίχτες μας και ο Bonito και ο Ray Rice, ο οποίος αυτή τη στιγμή μόλις 200 άρισε, έγιναν τέλος πάντων κάποιες επιλογές, τέλος πάντων με τις επιθέσεις που έκανε ο Λάγκανης, θα δώσουν να υπάρουνε. Σε hold position αυτό το Colossus, αλλά δεν θα πεθάνει. Και θα έρθει και ένα SCV να το σκοτώσει. Και έρχονται τα Phoenix, τα οποία απλά, εντάξει, δεν υπάρχουν. Λέμε εδώ πέρα ότι τα Siege Tanks είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Θα μπορούσε να βάλει ο Great Ant ίσως και ένα Siege Tank εδώ πέρα, να αρχίσει να σνάιπαρει εδώ πέρα τα Missile Turret. Ουσιαστικά backup έχει. Και πραγματικά SCVs να διορθώνουν κολόσους. Δηλαδή, μόλις απογοητεύτηκα τη ζωή. Για να δούμε πότε θα αποφασίσουν οι παίκτες μας να κάνουν κάποιο engagement. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα τέσσερα κολόσους βγήκανε παγανιά στη δική σας γειτονιά. Έχουν παρέα εδώ πέρα τα Phoenix και έχουμε ένα κακομοιρικό command center που μόλις τελείωσε και έγινε orbital command. Συγγνώμη, planetary fortress. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φορά ο Great Anti αποφασίζει και δεν χρησιμοποιεί Marines, συγγνώμη, Zealots και Stalkers σε αυτή την επίθεση για να μην τους χάσει και πολύ καλά κάνει. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι μονάδες σιγά σιγά γυρνάνε προς τα πίσω. Παρ' όλα αυτά, το μεγάλο engagement γίνεται τώρα. Ο Ray Rice πηγαίνει head on μαζί με τον Bonito μέσα σε αυτό την λαοθάλασσα, τέλος πάντων, από range attacks. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν τα καταφέρνει αρκετά καλά. Τα banishes εδώ πέρα δεν κάνουν ιδιαίτερη ζημιά, ιδιαίτερα τώρα που ήρθαν τα Phoenix και πεθάνανε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι το GG από το Ray Rice και τον Bonito. Πολύ καλή κίνηση να επιτεθούν τη συγκεκριμένη ώρα. Όταν οι αντίπαλοι παίχτες, τέλος πάντων, είχαν χάσει αρκετά. Εντάξει, δεν τα είχαν χάσει ακριβώς, τα είχαν πάει σε διαφορετικό σημείο του χάρτη. Κάποια κολόσους και τα Phoenix. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο containment παρά ήταν brutal, παρά ήταν. Εντάξει, βασικά δεν έχω τίποτα άλλο να πω. SCVs να διορθώνουν κολόσους. Λοιπόν.